Μανώλη, η κίνηση όντως στην κεντρική αγορά Καλαμάτας το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και εγκαίρως η διοίκηση της αγοράς και το Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε αποφάσεις προκειμένου να είναι ελεγχόμενη στάθμευση, δηλαδή δωρεάν στάθμευση για μία μισή ώρα στο βόρειο πάρκινγκ, με συνεχεία στο νότιο πάρκινγκ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι κάθε Σάββατο στο νότιο πάρκινγκ, με τη ρύθμιση που έχουμε κάνει, είναι 10-15 θέσεις κενές. Υπάρχει μια εναλλαγή. Και παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο, αυξήσαμε και την κίνηση. Κατά αυτόν τον τρόπο, αυξήσαμε και την κίνηση των καταναλωτών από την νότια πλευρά. Γιατί αρχικά πηγαίνανε στο βόρειο πάρκινγκ, ψωνίσανε, φεύγανε. Όχι, έχουμε καταστήματα και στο νότιο μέρος αγοράς και παραγωγούς. Πρέπει να το ισορροπήσουμε. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο καταναλωτής πλέον έχει συνειδητοποιήσει ότι η αγορά είναι το μεγαλύτερο πολυκατάστημα, τα έχει όλα και συμφέρει, λειτουργεί βιολογική καθαρά, η βιολογική αγορά με καθαρά προϊόντα, γιατί οι έλεγχοι που γίνονται από την αρμόδια διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων είναι συνεχής και τακτική και στους παραγωγούς που είναι έξω και που είναι στο διάδρομο, αλλά και που είναι στη βιολογική αγορά. Το πιο σημαντικό από όλα που έχει συνειδητοποιήσει ο καταναλωτής εδώ της περιοχής μας είναι ότι ό,τι χρήματα ξοδεύει στην αγορά επιστρέφουν πλέον στον ίδιο. Δηλαδή, το ευρώ που καταναλώνει εκεί πιάνει τόπο. Και ασφαλώς, για το τι μέλη γενέστε και για Τετάρτες και τα λοιπά, αυτά θα μας τα πει ο κύριος Δήμαρχος. Ευχαριστούμε, κύριος Βεμπούχαλης.